Τι κουτσουκέλα μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνεις και τη φάρση. Τηλεφωνάκια σου πάρτε. Θα το πάρω σε λίγο. Λοιπόν, φώτη με την κουτσουκέλα. Έλα, πες. Γιατί θέλω να γράψω. Νομίζω ότι πρέπει να κάνεις σήμερα μια ιδιαίτερη προφορά ενός Ελληνορώσου. Ή αν δεν τα καταφέρνεις, ας είναι Έλληνα. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο τον Νίκο Κουρκούλη και θα του πεις ότι είσαι ο Σεργέη Χαράλαμπος Λάντα, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας. Η παράδοση θα γίνει το Σάββατο στο Παναθηναϊκό Στάδιο, τώρα, ναι, στην Επιτροπή της Ρωσίας, γιατί οι χειμερινοί αγώνες του 2014 θα διεξαχτούν στο Σάτσι. Λοιπόν, πρέπει να του ζητήσεις παρακαλετά, έτσι, λόγω της πρόσκλησης της τελευταίας στιγμής, να παρουσιάσει ένα ειδικό αφιέρωμα με κομμάτια ρωσικής παραδοσιακής μουσικής. Κοίτα αυτό το βίντεο, ένα μικρό απόσπασμα. Τραγουδήσει λοιπόν το τραγούδι Καλίνγκα. Καλίνγκα. Ναι, τη χορογραφία του οποίου θα πρέπει να μάθει για να εκτελέσει ζωντανά μέχρι το Σάββατο. Δύσκολο αυτό το. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση. Αν όλα πάνε καλά, κύριε Κουρκούλη, θα βάλω τη γυναίκα μου να φτιάξει ρωσικά φαγητά και θα τρώτε πυροσκή για ένα μήνα. Καλή επιτυχία. Γρήγορα μην τον πάρουν και τον ειδοποιήσουν. Τραγουδάει στο τέτοιο, ε. Τραγουδάει. Άρα ξενυχτάει. Εντάξει, τώρα είναι αργά. Λες. Το παιδί είναι μεγάλο. Πόσο μεγάλο είναι το παιδί. Παρακαλώ. Ναι, ο κύριος Κουρκούλης. Παρακαλώ, ένα άλλο το περίμενε λίγο. Κάνει γυμναστική. Παρακαλώ. Ναι, ο κύριος Κουρκούλης, σας ενοχλώ. Εγώ είμαι, ναι. Αχ, σας ενοχλώ, κύριε Κουρκούλη, συγγνώμη. Λέγομαι Χαράλαμπος Σεργέης Λάντα. Τι? Λέγομαι Χαράλαμπος Σεργέης Λάντα. Είμαι Ελληνορώσος και είμαι εδώ πέρα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την τελετή παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ταραχή, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος χαμός. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Καταρχήν, μιλάτε πολύ γρήγορα και δεν καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά βιάζομαι, το τηλέφωνο βιάζομαι. Μου το βρήκατε. Το τηλέφωνο σας, το βρήκα μέσα από την Ολυμπιακή Επιτροπή. Είχα κάποιο στοιχείο το τηλέφωνο σας. Έψαξα και είπα, θέλω έναν τραγουδιστή που να έχει μια πάρα πολύ στεντόρια φωνή. Τενόρου, κάπως να είναι ωραία φωνή. Ναι. Καταλάβατε. Και μου δώσανε το όνομά σας. Μου λένε, κύριο Κουρκούλη, είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, μιλάτε πολύ γρήγορα και δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά. Θα τα πω και λίγο αργότερα. Συγγνώμη, ποια επιτροπή. Είμαι μέλος της τελετής παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας. Α, της Φλόγας. Της Φλόγας της Ολυμπιακής. Ξέρετε ότι θα γίνουν οι χειμερινοί. Της Ολυμπιακής Φλόγας. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες θα γίνουν στη Ρωσία. Θα γίνουν στη Ρωσία και θα γίνει στο Σότσι. Το ξέρετε αυτό. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες. Και θα πάρουμε τη φλόγα. Ναι, το γνωρίζω, κάτι γνωρίζω. Ναι. Τη φλόγα θα την πάρουμε το Σάββατο εδώ πέρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ωραία. Εδώ στο. Εγώ τι να κάνω. Ακούστε, αρρώστησε ο τενόρος μου και δεν μπορεί να τραγουδήσει. Και μου είπαν ότι εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Να τραγουδήσετε. Είναι πολύ εύκολο. Εγώ... Ακούστε, κύριε Κουρκούλη, ναι, κύριε Κουρκούλη. Εγώ... Τι. Κοιτάξτε, καταρχήν. Χάρηκα πολύ που με πήρατε, αλλά καταρχήν δεν καταλαβαίνω και το όνομά σας πάλι. Πείτε μου, μιλάτε πολύ γρήγορα και δεν μπορώ να καταλάβω. Μην λένε Χαράλαμπος Σεργέη Λάντα. Λάντα είναι το επίθετο μου, Χαράλαμπος Σεργέη. Το Χαράλαμπο το με παφτίσανε εδώ πέρα. Συγγνώμη και μετά, αυτή τη στιγμή με πήρατε, όμως είμαι τώρα. Πού είστε τώρα? Αυτή τη στιγμή είμαι κάτω σε ένα στο γραφείο μου. Μακριά να έρθω να σας σκεφτώ εκεί πέρα να τα πούμε από κοντά. Καίγομαι, κύριε Κουρκούλη, καίγομαι. Ναι, είναι για το Σάββατο, δεν θα πείτε τίποτα. Θα πείτε μόνο το παραδοσιακό τραγούδι. Καλίνγκα, 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 καλίνγκα. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο να λέει. Και θα χορέψετε και το παραδοσιακό, το καζατσό. Εγώ δεν ασχολούμαι. Όσον αφορά τους εμφανίσεις, υπάρχουν άνθρωποι. Πού? Άνθρωποι, τι ήταν, πού?
Τι, μη μου πει όχι. Μπορείτε να μιλήσετε μα για τι εμφανίσει. Δεν μιλώ εγώ εσύ. Εγώ θέλω εμεί ρώσικη ψυχή, ρώσικη ψυχή, να πιούμε μια βότκα, να πιούμε κάτω, να πάρουμε και να φάμε και να μυρίζει. Θα έρθει η γυναίκα μου, άμα πει ναι, θα έρθει για να μαγειρεύει όλα τα φαγητά τα ρώσικα. Πυρουσκή, μη κοιμά, μη λουκάνικη, πατάτα. Δεν σ' αρέσει η πυρουσκή. Πολύ ωραία. Συγγνώμη και σου γελάω, αλλά εντάξει, μου φαίνεται λίγο αστείο. Έτσι, γι' αυτό γελάω. Τώρα λέγοντας από εκεί. Εγώ θα πέσω κάτω να σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Τα μπλέξαμε όλα τώρα. Τενόρους, πατάτες, λουκάνικα και γι' αυτό. Γιατί λέγαμε. Όχι, γυναίκα μου κάνει τα πυρουσκή. Μου αρέσουν εμένα. Εγώ τρώω, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Και αν σου πω την αλήθεια, εντάξει. Δεν μπορείς να έρθεις το Σάββατο στο Παναθηναϊκό το στάδιο. Ένα τραγούδι. Κολλίνκα, 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 κολλιά. Κολλίνκα, 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 κολλιά. Και κολλίνκα, και κολλίνκα. Να τραγουδήσω στην τέταρτη ώρα, δηλαδή τώρα αυτά πράγματα έγιναν. Δεν είναι πολύ ψηλή η φωλιά, θα την κατεβάσει και η ορχήστρα. Ορχήστρα. Ναι, ορχήστρα. Κοιτάξτε. Ορχήστρα, δεν μπορεί. Τραγουδάει με ορχήστρα. Καταρχήν, τι ώρα γίνεται αυτό το Σάββατο, αυτό τι ώρα γίνεται. Τι ώρα γίνεται, δεν το ξέρει. Όχι, κύριε. Το απόγευμα. Έλα, όλη μέρα θα είμαστε εκεί πέρα. Εσύ, εγώ, ναι, όλη μέρα να είμαι κι εγώ. Εκεί όχι, θα έρθει το αυτοκίνητο, έχω δύο ζάστοβα και θα τα φέρω εκεί πέρα να σε πάρουνε. Ένα μπροστά, ένα πίσω, να μην έχεις πρόβλημα. Μα σκάσει το ένα, να πάρεις το άλλο. Ωραία είναι η πρόταση, δεν λέω, αλλά με ξαφνιάζεται καταρχήν. Είναι πολύ ξαφνικό. Η γυναίκα σου η Κέλλη δεν το είχε χορέψει το τραγούδι αυτό, στο dancing, να στο μάθει. Είναι κολλίνκα, 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 κολλιά. Εντάξει, αυτές τις περιπτώσεις, άμα είναι, έχω και τρίτο στη μέλος οικογένεια, μπορεί και εκείνο το χορέψει. Τρίπο. Συμπληρώνει, δεν είναι μόνο η γυναίκα. Τέλος πάντων, τρίτο. Να έρθω να τραγουδήσω, δηλαδή. Δεν είναι τίποτα. Θα έρθω εγώ στο σπίτι σου, εκεί πέρα που είναι το γραφείο. Θα έρθω εκεί πέρα και θα κάτσουμε εκεί μαζί και θα σου τραγουδάω μία νότα. Νότα, ναι. Ντα. Ντα. Τι. Εντάξει, και. Σε πάρει μια μου πιεστόχη τώρα. Θα στείλω τη γυναίκα μου με τα πυροσκή έτοιμα να στα δώσει. Θα σε πάω και στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη, είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ούτως ή άλλως τώρα το χειμώνα θα... Κρύο! Για μια εμφάνιση στη Ρωσία πάνω στη Μόσχα, θα ανεβούμε. Θα ανέβεις στη Ρωσία, θα ξύγει, ναι, σούπερ. Ναι, θα ανέβουμε. Έτσι και θα σου δουν οι Ρώσοι να δίνεις τη λαμπάδα και να τραγουδάς στο Καλίνγκα, θα γίνει πολύ, θα κάνεις εκεί πέρα συναυλίες, θα πας στην Αγία Πετρούπολη. Δεν τραγουδάω Ρώσικα. Δώσ' μου τη γυναίκα, είναι εκεί και εκεί. Α, περίμενε να σου. Ναι, σου δώκω τη γυναίκα μου. Ναι. Που κάνει τα πυροσκή τα ωραία. Ναι, το. Νικολάη! Νικολάη, ναι. Με θαυμαστριά σου, Νικολάη! Yeah. Μη χαλάς του χατήρι του Χαράλαμπο. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Νικολάη. Εγώ είμαι η γυναίκα του, η Μάσα. Κύριε Μάσα, τι κάνετε. Κάνω πυρουσκή πολύ καλό, πατάτα κάνω ζαμπόν, κάνω πυρουσκή λουκάνικο, πατάτα το καλύτερό μου, σου φέρω όσα θέλεις, έλα μόνο τραγουδήσεις, πιάσεις δαυλό. Καλίγκα. Ακούς Νικολάη, έτσι το χορεύω, καλίγκα. Έλα σε παρακαλώ, σε θερμό παρακαλώ, αγαπόλα μου, ντά. Θα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, θα το συζητήσουμε, δεν έχω πρόβλημα να έρθω, αλλά είναι λίγο ξαφνικό, με ξαφνιάζετε, λέτε το Σάββατο, ήταν πολύ μικρή χρονική περίοδο. Είναι πολύ εύκολο, οι κουλτούρες μας είναι πολύ κοντά. Κοντά. Είναι, να... Δώσε μου λίγο τον Νίκο. Μήπως είναι η γυναίκα σου εκεί. Όχι, δεν είναι πέρα γυναίκα, μέσα στο γραφείο της με πετύχατε σε... Ω, Νικολά, εγώ θαυμάζω Κέλλη, ωραίο κουρίτσι, ωραία τραγουδίστρια, ωραία γυναίκα, ωραία κουρμάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα τα πούμε το Σάββατο. Ναι. Μα, τι να πούμε το Σάββατο. Σου δίνω του Χαράλαμπου να τα κανονίσετε. Νικολάη, χάρηκα πολύ. Μην κάλεσε ο θαυμάστρας εδώ στη Μόσχα. Η Μάσα είναι πολύ καλή κοπία, αλλά μην την παρεξηγείς. Ναι, είστε... Εγώ τραγουδάω ποντιακά, αν θέλετε. Για πες ένα. Ρώσικα δεν τραγουδάω. Κοντά είναι. Κοντά. Αυτό, αδέρφια. Λέω, κοντά είναι. Είναι αδέρφια όλα. Είμαστε συγγενέτλαοι. Ναι, εντάξει, δεν είμαστε μακριά.
Ωραία. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν θα πω ένα ποντιακό τώρα να το χορέψω. Γιατί είμαι και στο Φώτη και Μαρία Λάβη και δεν γίνεται να μην το χορέψω. Έκος Κουρκούλης! Λοιπόν, λάμπα ένας, ζάσταμα οι άλλοι, τι είμαι, ζάσταμα, λέω. Η οικογένεια, αυτοκινητοβιομηχανία είναι, δεν είναι αυτή η οικογένεια. Είσαι καλά, είναι καλά, η Κέλλη, το παιδί σας, όλα καλά. Καταρχήν, μια μεγάλη καλησπέρα σε όλη την παρέα σας, την καταπληκτική παρέα σας. Είμαστε όλοι πολύ καλά, δεν είμαστε στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Με πιαστήρια τελείωσε δουλειά στο ραδιό κάθε στιγμή, πάντα είμαι και μέσα στο χώρο της εργασίας. Πάντως το διασκέδασες από ό,τι βλέπω. Πολύ ευχαριστηνότητα αυτή και ωραίο διάλογο. Νομίζω ότι πρέπει στο πρόγραμμα το βράδυ να βάλεις και το καλή κανά, είσαι έτοιμος για όλες τις προτάσεις. Πού να έρθουμε να σε δούμε, Νικόλα. Εγώ το παίζω με τη φλόγα, το τραγουδάω. Όσο αυτό για τη φλόγα. Δεν το έχω τώρα, τώρα το βάλω στο ρεπερτόριο. Θα παίξεις και αυτό. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Πολλά φιλιά. Φιλιά και στην Κέλλη. Αν με επιτρέπετε να πω τουλάχιστον κάτι γρήγορο, είστε μια πολύ ευχάριστη νότα και μια νότα, όχι παραφωνίας, μια νότα πολύ ευχάριστη όπως είπα, μέσα στο όλο αυτό κλίμα με της κακεντρεχάς και της μούχλας. Ντρούχας. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νικόλα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια, γεια. Να είσαι καλά, γεια.